αγαπημένοι μου κατοικίδια γονείς, σήμερα θα μιλήσουμε εδώ μαζί με την Ψιψή και τη Λούση για την παχυσαρκία της γάτας. Εδώ βλέπουμε την Ψιψή. Όπως θα καταλάβετε, η Ψιψή είναι παχύσαρκη. Ναι, δεν είναι καλό βέβαια για την Ψιψή, διότι η παχυσαρκία πλέον τα τελευταία χρόνια έρευνες έχουν δείξει ότι είναι σχεδόν μία πανδημία για τις γάτες, που σημαίνει μία στις τρεις γάτες είναι παχύσαρκη. Θα μιλήσουμε τώρα για το πώς καταλήγουν να είναι παχύσαρκες οι γάτες, πώς θα το αντιμετωπίσουμε και πώς θα σας βοηθήσω να βρείτε εσείς τη λύση ώστε να μειώσετε το σωματικό βάρος της γάτας σας. Όλοι οι γατογονείς γνωρίζετε, και θα το πούμε μεταξύ μας, δεν θα το πούμε παρά έξω, ότι για να γίνει η γατούλα σας παχύσαρκη, σίγουρα δίνετε περισσότερη τροφή από αυτή που πρέπει, δηλαδή προσλαμβάνει περισσότερες θερμίδες από αυτές που καταναλώνει ο οργανισμός της. Έτσι, καταλήγει να συσσωρεύσει λίπος και να πάρει βάρος. Περίπου να ξέρετε, 1% να αυξήσετε την τροφή της, αυξάνεται περίπου το βάρος της στα 25%. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά όπως ακούγεται, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την τροφή της. Σημαντικό λοιπόν είναι να μην δίνουμε περισσότερη τροφή, να μην δίνουμε λιχουδίτσες περισσότερες, αλλά μόνο τη συνιστόμενη δόση για τη δική μας γάτα, ανάλογα με τη ράτσα, το μέγεθος και την ηλικία της γάτας μας. Όπως βλέπετε, η Λούση μας άφησε μόνες εδώ με την Ψιψή να μιλήσουμε για το πρόβλημά της. Περισσότερη τροφή, όπως είπαμε, περισσότερα κιλά. Αν δεν ασκείται η γατούλα σας, τότε δεν θα μπορέσει να ξοδέψει θερμίδες, ενέργεια, ώστε να ισορροπήσει τις εισερχόμενες θερμίδες για να μπορέσει να είναι στο ιδανικό σωματικό βάρος. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και το πακέτο.com για τα υπέροχα έπιπλα που διακοσμούν το στούντιό μας και το myeikona.gr για τα προσωποποιημένα αυτά δώρα. Εδώ βλέπετε σε ένα μαξιλάρι εμένα και την αγαπημένη Λούση. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα καταλάβουμε αν η γάτα σας είναι παχύσαρκη και πώς θα το καταλάβετε κι εσείς. Είναι ένα κοινό πρόβλημα ότι οι γατογονείς δεν το αντιλαμβάνονται, διότι δεν καταλαβαίνουν ότι η γατούλα τους πήρε κιλά. Αν δούμε ότι η γάτα μας βαριανασένει, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν πηδάει πλέον στο γατόσπιτό της, είναι γενικά πιο βαριά η ψυχολογία της, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν θα πάτε στον κτηνίατρό σας, είτε μπορείτε να ρωτήσετε και εμένα, σίγουρα θα το καταλάβει, θα το διαγνώσει. Διότι θα κάνετε εξετάσεις αίματος, θα δει την καρδούλα της, γενικά διάφορα σημάδια τα οποία θα δείξουν ξεκάθαρα ότι το γατάκι σας είναι υπέρβαρο. Επίσης, αν επισκέπτεστε συχνά τον κτηνίατρο, τότε θα έχετε και το ιστορικό. Δηλαδή θα δείτε και θα συγκρίνετε τα κιλά με την προηγούμενη φορά. Κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο νομίζω. Αν δηλαδή την προηγούμενη φορά ήταν 3 κιλά και τώρα είναι 5, τα κιλά της διπλασιάστηκαν και τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει στην παχυσαρκία της γάτας δεν είναι η εμφάνισή της. Ούτε θα πούμε ότι είναι χοντρούλα. Αντιθέτως είναι και πολύ γλυκούλα και για πολλά χάδια. Αλλά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία της και αυτό μας νοιάζει πιο πολύ απ' όλα. Μπορεί να εμφανίσει ζαχαρόδη διαβήτη ή να έχει προβλήματα με τα νεφρά της. Όπως βέβαια και προβλήματα στις αρθρώσεις. Βέβαια, πάντα σημαντικό είναι να προσλαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά, γι' αυτό δεν το κάνουμε από μόνοι μας, αλλά βοηθάει και ο κτηνίατρός μας στο νέο σιτηρέσιο που θα της βγάλουμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να αυξηθεί και η άσκησή της. Δηλαδή, θα μπορείτε να πάρετε αυτά τα ποντικάκια με την κλωστούλα, να παίζετε πέρα δόθε, να της πάρετε ένα μεγαλύτερο γατόσπιτο, να την απασχολείτε ακόμα και να τη βγάλετε κάποια βόλτα. Βέβαια, δεν είπαμε υπερβολές, μέσα στα πλαίσια πάντοτε. Αλλά το τελευταίο tip, και θέλω πάρα πολύ να το προσέξετε αυτό, αν τυχόν μπει σε πρόγραμμα διατροφής η γάτα σας, θα πρέπει όλη η οικογένεια να το τηρεί. Δεν έχει κανένα νόημα να το τηρεί μόνο ένα μέλος της οικογένειας και οι άλλοι να ταΐζουν κρυφά τη γατούλα. Διότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Και θα νομίζουμε ότι έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, διότι θα λέμε ότι δεν την ταΐζουμε, αλλά θα την ταΐζει κάποιος άλλος κρυφά μες στο σπίτι. Αυτό που θέλει η παχυσαρκία της γάτας είναι υπομονή, ώστε να μειωθεί το βάρος της. Θέλει περίπου 6 με 8 μήνες, αν γίνει πάρα πολύ σωστά. Βαρέθηκε εδώ πέρα η Ψιψή, δεν θέλει να κάτσει άλλο. Ελπίζω να μην θέλει να πάει να φάει. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ και ό,τι απορίες έχετε, μπορείτε να τις γράψετε κάτω σε σχόλιο. Και βέβαια, μην ξεχάσετε subscribe.